Το ανάδειξε το πολιτικά θέματα έχει καλεσμένη την κυρία Ντένα Ντιντίκα ή Δέσποινα Λογιάδου, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων και μέλος της Επιτροπής Οικογενειακού Δικαίου και Συνενετικής Συνεπιμέλεια. Σας καλωσορίζουμε, η οποία βέβαια μας έρχεται εδώ ως υποψήφια δημοτική σύμβουλο στην Αθήνα τώρα με το Χάρη Δούκα. Στις 22 Τρίτου 23 να πούμε ότι λάβατε τιμητική διάκριση για την προσφορά σας στον τομέα της προστασίας και κατοχύρωσης δικαιωμάτων της γυναίκας, αλλά και για τον αγώνα σας για την κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων από το οικονομικό περιοδικό Business Review. Ποιο είναι το σύνθημά σας λοιπόν τώρα που κατεβαίνετε υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον κύριο Χάρη Δούκα στην Αθήνα τώρα? Το σύνθημα της παράταξης είναι το όραμα για την Αθήνα του αύριο. Mm-hmm. Και αυτό είναι σε τέσσερα σημεία, ας πούμε. Σε τέσσερις άξονες διαντίζεται, ναι. Είναι ανοιχτή πόλη, δηλαδή ωραία. Πλησιάζουμε τον πολίτη, του μιλάμε, τον αξιολογούμε τις προτάσεις του και αναλόγως τις εφαρμόζουμε. Το δεύτερο είναι πράσινη πόλη, γιατί η Αθήνα είναι μια πόλη με ελάχιστο πράσινο, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί όλες τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αυτή την εποχή, που αυτό σημαίνει 5.000 δέντρα κατ' έτος στην Αθήνα, δηλαδή 25.000 την πενταετία που έρχεται. Επίσης, για το οξυγόνο, το οποίο είναι σε αυτή την πόλη πρόβλημα, και εκεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα βάσει αυτών που προβλέπει ο ΙΕ. Το τρίτο είναι προνοητική πόλη. Το να προνοούμε τις κρίσεις και όχι να έρχονται και να μας βρίσκουν οι κρίσεις. Mm. Οι κρίσεις αυτές μπορεί να είναι κρίσεις που προέρχονται από τη φύση, όπως είναι οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές που έχουμε ακόμη αυτές τις μέρες. Αλλά μπορεί να είναι και κοινωνικές κρίσεις, όπως είναι το μεταναστευτικό, από το οποίο η Αθήνα έχει πληγεί ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Είναι οι άστεγοι, είναι τα ναρκωτικά, δηλαδή είναι κρίσεις πολύ σοβαρές κοινωνικές. Η Αθήνα μαστίζεται κυρίως από κοινωνικές κρίσεις και τέλος είναι Αθήνα ζωντανή πόλη. Θα πρέπει πάλι να βγει ο κάτοικος έξω. Χρειάζεται φυσικά, επειδή υπάρχει το θέμα της ανασφάλειας των κατοίκων. Και μετά από τον COVID φυσικά υπήρξε και αυτός ο εγκλεισμός. Επομένως, φωτισμός της πόλης, εκδηλώσεις στις πλατείες για να μπορεί ο κόσμος να βγει έξω, να συναντηθεί, να μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει, μια γενική διαχείριση των κρίσεων. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε εσείς με την εμπειρία που έχετε στην Αθήνα ως Δημοτικός Σύμβουλος, αν φυσικά σας επιλέξουν και εκλεγείτε? Να σας πω, τα προβλήματα, η αντιμετώπιση των προβλημάτων, κυρίως των γυναικείων προβλημάτων, σαν γυναίκα. Mm-hmm. Υπήρξα όταν ήμουν εκλεγμένη στο παρελθόν υπεύθυνη της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αθηναίων. Υπάρχει άλλωστε ένας μπούσουλας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει υπογραφεί από όλους τους Δήμους, είναι η χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε, και είναι ήδη έχει υπογραφεί από το μεγαλύτερο ποσοστό των Δήμων, όχι από όλους, και είναι η ίδρυση Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας, υπάρχει στο Δήμο βέβαια της Αθήνας. Πρέπει σε κάθε Δήμο να υπάρχει διεύθυνση, τμήμα, να είναι οργανωμένη η αντιμετώπιση της ισότητας. Και βέβαια μέσα σε αυτά είναι απαραίτητα η πρόληψη, οι δομές, η μεταφορά αρμοδιοτήτων, οικονομικών πόρων και ανθρώπινων δυνάμεων από το κεντρικό κράτος και την περιφέρεια προς τους Δήμους. Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσει να προχωρήσει το γυναικείο θέμα και επίσης το να δώσουμε στη γυναίκα δουλειά, διότι πιστεύουμε και σαν Ένωση Γυναικών Ελλάδας ότι η κοινωνική απελευθέρωση της γυναίκας
εξαρτάται από την οικονομική της απελευθέρωση και γι' αυτό πρέπει ενίσεις όρις οι γυναίκες να βγουν στην αγορά εργασίας, να τους δώσουμε την ευκαιρία. Η γυναίκα λοιπόν και η κοινωνία, όπως είπαμε, είναι του αμέσου ενδιαφέροντός σας και της μεριμνάς σας. Έχετε ασχοληθεί και ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημών και με το θέμα αυτό της γυναικός. Πώς οι Δήμοι οφείλουν να συνδεθούν με το γυναικείο κίνημα ενώπιον προβλημάτων που μαστίζουν τις κοινωνίες όμως? Κοιτάξτε, οι γυναικείες οργανώσεις μπορεί να κάνουν τον αγώνα τους, αλλά δεν έχουν ούτε τους πόρους, ούτε τις δομές. Εάν δεν συνδεθούν με τους Δήμους, εκεί όπου πραγματικά έχουμε κάνει έργο στους Δήμους, στις πόλεις, όπου είναι τα παραρτήματά μας, γιατί έχουμε παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, είναι όπου υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους. Ναι. Και η προσπάθειά μας είναι η εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που είναι για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Είναι επίσης η εφαρμογή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας της 190 σύμβασης, όπου εγώ το θεωρώ ένα από τα σπουδαιότερα, είναι η καταπολέμηση της βίας μέσα στον τομέα της εργασίας. Και η βία δεν είναι μόνο η σεξουαλική βία, είναι 12 τα είδη βίας, ξεκινώντας από η οποία έχει πράγμα το οποίο πρέπει να αντιληφθούν και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες, έχει επιπτώσεις και στις ίδιες τις επιχειρήσεις όταν δεν υπάρχει εργασιακή ειρήνη. Δεν είναι μόνο μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, είναι πολλές φορές ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων, με αποτέλεσμα γυναίκες με πολύ ψηλά προσόντα να παραγωνίζονται από νεαρότερους άντρες μόνο και μόνο γιατί είναι άνδρες. Ναι, δυστυχώς αυτό το φαινόμενο το είχε αντιμετωπίσει η μητέρα μου, το έζησα σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, να είναι η ψυχή της εταιρείας και να τις φέρουν ξαφνικά προϊστάμενο από την Αμερική ένα νεαρό παιδί. Είναι μεγάλο πλήγμα για μια γυναίκα η οποία αγωνίζεται στο στίβο, στο δύσκολο αυτό. Ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων, τι πιστεύετε ότι η γυναίκα επιστήμονας πρέπει να κάνει? Η γυναίκα επιστήμονας πρέπει να επιμείνει και να αναγνωρίσουν την αξία της. Και την επιστημονική της οντότητα. Ασφαλώς, την επιστημονική της οντότητα. Να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα που έχουμε της γυάλινης οροφής. Δεν είναι δυνατόν μονίμως κάπου να σταματάμε, γιατί κάποιος άντρας προσπαθεί να οικειοποιηθεί τη θέση μας. Πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε προσόντα. Σήμερα οι γυναίκες έχουν περισσότερα προσόντα από τους άντρες, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Μεταπτυχιακά, που κάποτε δεν είχαν. Είναι περισσότερες οι γυναίκες με μεταπτυχιακά από τους άντρες, ειδικά στη μέση εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια το βλέπουμε αυτό. Και θα πρέπει αυτές τις αξίες όμως να τις περάσουμε στις κόρες μας. Δεν αρκεί να μιλάμε μεταξύ μας. Και σύν της άλλης, πιστεύω ότι πρέπει η συζήτηση να γίνεται και με τους άντρες παρόντες. Δεν πρέπει να παρακολουθούν από το σκοτάδι. Πρέπει να είναι δίπλα μας, γιατί αν δεν αγωνιστούμε μαζί, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουμε αυτή την κοινωνία. Τι πρεσβεύεται ως μέλος της Επιτροπής Οικογενειακού Δικαίου στην Επιμέλεια? Κοιτάξτε, σε αυτό υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό. Δεν είναι τι πρεσβεύουμε, είναι γιατί αγωνιζόμαστε. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε πάλι στόχη, ναι, έναν αγώνα από την αρχή. Είναι ο αγώνας ότι η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στις γυναίκες και πολύ περισσότερο στα παιδιά. Είχαμε επί 40 χρόνια ένα οικογενειακό δίκαιο προοδευτικότατο. Θεωρείται παγκοσμίως το προοδευτικότερο οικογενειακό δίκαιο και ξαφνικά το καταργήσαμε γιατί έχουν περάσει απλώς και μόνο 40 χρόνια για να ικανοποιήσουμε κάποια ομάδα που πίεζε και που είχε την οικονομική δύναμη να πιέζει, γιατί έτσι αποδείχθηκε τελικά. Εμείς ζητάμε ήταν ένα παιδοκεντρικό δίκαιο και έχει μετατραπεί σε ένα δίκαιο γονεϊκό. Δεν είναι έτσι. Πρώτα είναι το συμφέρον του παιδιού και μετά είναι το συμφέρον των γονέων.
Αυτή τη στιγμή, να σας πω ένα, δεν είναι ακραίο παράδειγμα, παίρνουμε τηλεφωνήματα, μηνύματα από γυναίκες, ότι κακοποιητής πατέρας, βάσει του νέου οικογενειακού δικαίου, να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να παίρνει το παιδί στο σπίτι 30% του χρόνου, ενώ θέλει 5 χρόνια για να δικαστεί ο ίδιος για τις κακοποιητικές του πράξεις. Δηλαδή σκεφτείτε τι δράματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Και επίσης η αναθεώρηση αρκετών άρθρων του ποινικού κώδικα, ο οποίος κάθε άλλο παρά ευνοϊκότερος είναι και πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθούν. Αυτά τα δύο είναι οι κύριοι στόχοι μας. Να ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ήταν η κυρία Δέσποινα Ντιντίκα Ιντένα Λογιάδου, η οποία είναι υποψήφια λοιπόν δημοτική σύμβουλος στην Αθήνα τώρα με το Χάρη Δούκα. Και ζητάτε φυσικά από το κοινό μας. Ζητάω από τον αθηναϊκό λαό, όπου και αν βρίσκεται, γιατί δυστυχώς βρίσκεται και εκτός Αττικής, όχι μόνο εκτός Αθηνών. Ζητάω την ψήφο του για να μπορέσω να βοηθήσω μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνικής πολιτικής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
εξαίτω πολιτικά θέματα βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 78 στο ξενοδοχείο Αθήνα Μυριδανός, το οποίο το ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Έχουμε κοντά μας λοιπόν την κυρία Αλέκα Σταυρινού. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η οποία μας έρχεται ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον κύριο Μίλτο Μπαντή, υποψήφιο δήμαρχο, στο Βύρονα. Πολύ σωστά. Η οποία, να πούμε έτσι κάποια πράγματα για το βιογραφικό της. Από παππού Κωνσταντινοπολίτη και γιαγιά Σμυρνιά, μητέρα δικηγόρου και πολιτικού μηχανικού περιβάλλοντος. Έχει τελειώσει το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Αγίας Τριάδας και το δεύτερο λύκειο Βύρονα, ενώ έχει σπουδάσει μαθηματικό στο ΕΚΠΑ και έχει εξειδικευτεί στην πληροφορική. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA του University of Wales με εξειδίκευση στο Human Resources Management. Την ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως προσφορά, εθελοντισμός και το γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοινωνία έτσι, και την προσφορά προς τον άνθρωπο. Έχει εργαστεί επίσης ως καθηγήτρια μαθηματικός σε φροντιστήρια στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και επί 32 έτη στην ΔΕΗ, στην οποία θήτευσε σε σημαντικές διευθυντικές θέσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε μία μαθηματικό, η οποία εξειδικεύεται στο Human Resources Management, αλλά και σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, στη ΔΕΗ, έτσι με πολύ καλές θέσεις τις οποίες διατέλεσε και αποφασίζει να ασχοληθεί με τα κοινά. Πώς το αποφασίσατε αυτό? Αρχικά να σας ευχαριστήσω, κυρία Νικολαίδη, για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να με γνωρίσει το κοινό της εκπομπής και εμένα και την παράταξή μου, το Βύρονας μπροστά. Μάλιστα. Στο ερώτημά σας, υπάρχουν τρεις λόγοι οι οποίοι με όθησαν να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο πρώτος αφορά και το σκέλος της ερώτησής σας που μου κάνατε, γιατί ένας μαθηματικός, ένας άνθρωπος με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, άρα θα τολμούσα να πω ένας τεχνοκράτης, αποφασίζει να ασχοληθεί με τα δημοτικά και πώς αυτό θα βοηθήσει. Αυτό λοιπόν, αυτός ο λόγος, γιατί υπάρχει αυτή η κακή εντός εισαγωγικών άποψη, είναι ένας ο πρώτος και βασικός λόγος που με προέτρεψε, με παρακίνησε, ήταν πρόκληση για μένα, ακριβώς να αποδείξω ότι άνθρωποι με υψηλό γνωσιακό επίπεδο και επαγγελματική εμπειρία μπορούν να προσφέρουν στα διοικητικά δρόμενα. Εξάλλου, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που από μικρή ασχολούμαι με τα πολιτικά και τα δημοτικά και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στο Δήμο Βύρονα, στη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Σταθμών Επιδημαρχίας του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά. Άρα έχω γνώση των διοικητικών θεμάτων. Ο δεύτερος λόγος είναι συναισθηματικός. Ο Δήμος Βύρονα είναι το σπίτι μου. Είναι η τέταρτη γενιά, τα παιδιά μου πυρονιωτών, που έχουμε ζήσει, έχουμε μεγαλώσει σε αυτή τη γειτονιά. Οι παππούδες μας, γιαγιάδες μας ήρθαν με την καταστροφή της Σμύρνης. Την αγαπάμε και έχουμε το αίσθημα της προσφοράς να κάνουμε το καλύτερο. Ο τρίτος λοιπόν και σημαντικός λόγος είναι ο ίδιος ο κύριος Μίλτος Μπαντής, ο υποψήφιος δημαρχός μας. Είναι ένας πολιτικός της νέας γενιάς με σύγχρονες αντιλήψεις και αποτελεσματικότητα και στον οποίο πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος για δήμαρχος και έχει τις ίδιες ιδέες και τα ίδια πιστεύω με εμένα. Όμως είσαστε άνθρωπος του εθελοντισμού και της προσφοράς, έχετε ασχοληθεί με συλλόγους γονέων της περιοχής σας. Πόσο το κομμάτι άνθρωπος μετράει για εσάς στην παρούσα φάση και πόσο θα μετρήσει φυσικά αν εκλεγείτε? Κυρία Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη κατά τη γνώμη μου. Ζούμε δυστυχώς τον τελευταίο καιρό κάποιες τραγικές συγκυρίες, όπως την δολοφονία του Αντώνη στο πλοίο Blue Horizon, τις καταστροφικές πλημμύρες, πολλές γυναικοκτονίες. Γυναικοκτονίες, βέβαια. Άσκηση βίας. Αυτά το ένα όλα άλλο, ναι, καταδεικνύουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα αξιών στην κοινωνία μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για μένα και ως άνθρωπο. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα να διατηρήσουμε τις αξίες μας. Η αξία της ανθρωπιάς, η αξία της αλληλεγγύης, της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης που αφορά και τα δημοτικά μας,
Είναι αξίες που μπορούν να στηρίξουν και να βελτιώσουν την κοινωνία μας, να μετριάσουν όλα αυτά τα κακά φαινόμενα που έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό και να μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη κοινωνία, ένα καλύτερο κόσμο. Και ένα καλύτερο αύριο. Επομένως, με αυτές ακριβώς τις αξίες, τις οποίες πιστεύω ότι έχω υπηρετήσει ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας σε όλη μου την καριέρα και απόδειξη αυτού ότι η τελευταία θέση που μου έδωσε η ΔΕΗ ήταν Compliance Officer του Ομίλου, που σημαίνει τοποτηρητής της ηθικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς, καθώς και της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, οφείλονται στο γεγονός αυτών των πιστεύω που έχω και των αξιών. Τα ίδια πιστεύει και ο υποψήφιος δήμαρχός μας και μέσα στο πρόγραμμά μας υπερτονίζεται ότι η διοίκηση του Δήμου, εφόσον μας επιλέξει ο πυρονιώτικος λαός και μας δώσει αυτή την ευκαιρία, θα γίνει με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες. Έχετε δει όμως, από την εμπειρία που έχετε και την ενασχόλησή σας στο Δήμο αυτό, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου. Να μας αναφέρετε επιγραμματικά σε τι θα εστιάσετε αν εκλεγείτε και πάλι. Καταρχήν να πω ότι μέχρι τώρα, δυστυχώς, ζήσαμε τα τελευταία 9 χρόνια μία περίοδο στασιμότητας, διότι με τη δημαρχία του κατά τα άλλα συμπαθέστατου κυρίου Κατοπόδη δεν έγινε κανένα έργο. Με αποτέλεσμα ο Δήμος μας να έχει πάει πάρα πολύ πίσω και να παρουσιάζει μία εικόνα εγκατάλειψης σε σχέση με όμορους Δήμους. Άρα η βασική μας μέρημνα είναι να ξαναζωντανέψει αυτός ο Δήμος. Θα πω τα κυριότερα προβλήματα, γιατί όπως είπα και πριν έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά. Καταρχήν έχουμε βασικά προβλήματα υποδομών. Δρόμοι, πεζοδρόμια, συγκοινωνίες δημοτικές, καθαριότητα, μέγιστο πρόβλημα. Αποκομιδή απορριμμάτων και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα σχολεία μας και οι παιδικοί σταθμοί. Επί δημαρχίας του κυρίου Χαρδαλιά είχαμε φτιάξει 3 πρότυπους παιδικούς σταθμούς με ευρωπαϊκές επενδύσεις που δυστυχώς δεν έγινε καμία συντήρησή τους, ούτε λόγο για καινούριους. Και βεβαίως εξυγχρονισμός του Δήμου με ψηφιακές υποδομές, το βιώσιμο μοντέλο, πράσινη ανάπτυξη, όλα αυτά είναι απόντα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει και αφορά την καθημερινότητα των πολιτών είναι η έλλειψη χώρων στάθμευσης. Είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε μαζί με όλες τις υποδομές που προανέφερα. Άρα αυτά θα περιλαμβάνει και το πρόγραμμά σας και τις θέσεις σας, έτσι, σε περίπτωση πάλι που φυσικά εκλεγείτε. Είναι σε αυτά στα οποία θα εστιάσετε. Όσον αφορά τη γυναίκα επιστήμονα, την εκπαίδευση, το παιδί, εκεί πού θα κινηθείτε? Σε σχέση με την εκπαίδευση, που θεωρούμε ότι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματός μας, το πρόγραμμά μας καταρχήν έχει γύρω στους 10 άξονες κεντρικούς, με αρκετά πρωτοπόρες προτάσεις για το οποίο δουλέψαμε όλοι μαζί. Συγκεκριμένα ένα από τα κομμάτια είναι η οικογένεια και η νεολαία. Εγώ τώρα και ως γυναίκα επαγγελματίας που έχω ζήσει χρόνια τα προβλήματα, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και το προανέφερα παιδικούς σταθμούς, άρτιους για όλα τα παιδιά για να στηρίξουν την γυναίκα επαγγελματία. Χρειαζόμαστε δομές ψυχικής και κοινωνικής υποστήριξης για τους εργαζόμενους γονείς και για τα παιδιά. Χρειαζόμαστε καλύτερα σχολεία, γιατί η παιδεία, όπως ξέρουμε όλοι, είναι το μέλλον μας και εκεί πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολλά. Έμφαση και στον πολιτισμό επίσης πρέπει να δοθεί. Ναι. Επειδή με ρωτήσατε για τη γυναίκα, να σας πω τώρα και για τον πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση. Ο πολιτισμός στο Βύρονα, και είναι ένας μεγάλος άξονας για τον οποίο έχω κάνει προσωπικά προτάσεις, είναι θεμέλιος λίθος. Ναι. Οι παλιοί Μικρασιάτες, το γνωρίζουν όλοι και από την ιστορία, είχαν ανεπτυγμένο πολιτισμό. Είχαν κουλτούρα πολιτισμού. Ο Δήμος Βύρονας ήταν από τις πρώτες περιοχές που έχει γίνει το Φεστιβάλ Θεάτρου Βράχων. Το παιδικό φεστιβάλ ήταν πρωτοπόρο για την εποχή του. Εμείς έχουμε μεγαλώσει σαν μαθητές με αυτό. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με την ιδιοκτησία του Θεάτρου Βράχων, που με αστοχίες, δυστυχώς, της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής,
χάσαμε ουσιαστικά στον Άριο Πάγο την ιδιοκτησία αυτού του θεάτρου. Ευτυχώς με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού και πρώην Δημάρχου μας, του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά, καταφέραμε και πληρώθηκαν οι ιδιοκτήτες και από τώρα και στο εξής είναι στην πλήρη ιδιοκτησία του Δήμου Βύρωνα και του Δήμου Ημιτού, γιατί έχουμε και οι δύο μέρος της ιδιοκτησίας, το Θέατρο Βράχων. Το Θέατρο Βράχων πρέπει να αναβαθμιστεί, να ξαναγίνει όλες οι υποδομές του να γίνουν καινούργιες, να αναβαθμιστεί ποιοτικά το φεστιβάλ, να αναβιώσουμε το θεσμό του πολιτισμού στις γειτονιές, που ήταν πάρα πολύ καλός, είχε γίνει επί δικής μας δημαρχιακής θητείας και τώρα έπαψε να υπάρχει, άρα πρέπει να αναβιώσει. Έχουμε το θέατρο χορού Ισιδόρου Ντάνκαν, είναι πολιτιστικής εμβέλειας μεγαλύτερης από το Βύρωνα, πρέπει να αναδειχθεί, να γίνουν εκεί πάρα πολλές δράσεις και πολλά άλλα πολιτιστικά δρόμια. Κυρία Σταυρινού, πριν κλείσουμε, το προσωπικό σας μότο που θα θέλατε να μοιραστείτε με εμάς και τους τηλεθεατές του Αναδειξίατο, ποιο είναι? Καταρχήν θα ήθελα να πω το όραμα. Το όραμα που έχουμε για το Βύρωνα και εγώ και ο υποψήφιος δήμαρχος είναι να κάνουμε έναν Βύρωνα σύγχρονο, να ζωντανέψουμε την πόλη μας, όπως είπα, ανθρώπινο, κοντά στις ανάγκες των πολιτών, με πλήρεις ψηφιακές υπηρεσίες για το καλό των πολιτών και βιώσιμο, με πράσινο, με δράσεις για το περιβάλλον. Αυτό είναι το όνειρό μας και το όραμά μας. Ζητάμε από τους συμπολίτες και ζητώ προσωπικά να μας τιμήσουν με την ψήφο τους, ώστε να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα έχω τα αυτιά μου ανοιχτά και θα είμαι ανοιχτή στο διάλογο με τους συμπολίτες μου, ώστε τις προτάσεις τους, όσες είναι υλοποιήσιμες, να τις μετουσιώνω σε έργα. Και το μότο είναι μαζί με την Αλέκα Σταυρινού, μαζί με τον Δήμαρχο Μίλτο Μπαντή, να πάμε το Βύρωνα μπροστά. Έτσι, σας λοιπόν, ευχαριστώ. Και κλείνουμε με αυτό. Ήταν η κυρία Αλέκα Σταυρινού, Βύρωνας μπροστά, μαζί με τον Μίλτο Μπαντή. Σας ζητά την ψήφο, έτσι, σαν υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την όμορφη φιλοξενία. Ευχαριστούμε.